Στο Μεκτόρκο το Δικαστήριο Πατρών την Παρασκευή 9 έκτου 2023 θα αναβιώσει το έγκλημα της Ανδραβίδας με δράστη 69χρονο και θύματα τους γονείς και τα δύο παιδιά τους. Με βούλευμά του το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Πατρών διατάσσει την παραπομπή του 69χρονου σε δίκη ενώπιον του ΜΟΔ με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρηστία κατά εξακολούθηση και παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών, αποδεχόμενο την εισαγγελική πρόταση που ζητούσε ο κατηγορούμενος να δικαστεί για την αποτρόπαια εγκληματική πράξη σε βάρος του 32χρονου Αρμάντο Κλότσι και της 37χρονης συζύγου του Μαρίας, καθώς και των δύο ανήλικων παιδιών τους, ηλικία μόλις 1,5 και 2,5 ετών. Όπως έδειξε το πόρισμα της νεκροψίας νεκροτομής που διενεργήθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πατρών από την προϊσταμένη της υπηρεσίας Αγγελική Τσιόλα, ο 69χρονος πυροβόλησε τους γονείς και προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο στα δύο παιδιά, ξεκληρίζοντας μια ολόκληρη οικογένεια. Η μητέρα δέχθηκε μια σφαίρα στο κεφάλι και ο πατέρας δύο, που προήλθαν από πιστόλι ζαστάβα των 9 χιλιοστών, το οποίο ο κατηγορούμενος έκρυψε στη συνέχεια σε λεβιτοστάσιο πολυκατοικία στην Πάτρα. Οι έρευνες των αστυνομικών που εξιχνίασαν την υπόθεση επικεντρώθηκαν από την αρχή στο συγκεκριμένο κατηγορούμενο, οι κινήσεις του οποίου είχαν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Αμέσως μετά την πράξη του διέφυγε πεζός προς την οικία του, που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τον τόπο του εγκλήματος, όπου επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του και τράπηκε σε φυγή. Ωστόσο, πριν φύγει από το σπίτι του ζευγαριού, προσπάθησε να εξαφανίσει τις ορούς των δύο ενήλικων θυμάτων και τις τοποθέτησε σε τρέιλερ ιδιοκτησίας του, που ήταν σταθμευμένο σε αποθήκη του, που εφάπτεται στην οικία που ενοικίαζαν οι παθόντες. Επιπλέον, είχε να αποθέσει δίπλα από το τρέιλερ επάνω σε κλινοσκεπάσματα τη σωρό του 2,5 ετών τέκνου των θυμάτων, ενώ η σωρό του 1,5 ετών αγοριού εντοπίστηκε από το 12χρονο γιο της 37χρονης στο εσωτερικό της οικίας τη στιγμή που επέστρεφε σε αυτή. Μάλιστα, η επιστροφή του 12χρονου στο σπίτι φαίνεται πως του χάλασε τα σχέδια, διότι τελικά δεν πρόλαβε να εξαφανίσει τις ορούς. Ο 69χρονος εντοπίστηκε τελικά το βράδυ της 4ης Μαρτίου 2022 να οδηγεί το όχημά του στο Μιντιλόγλι Πατρών και έπειτα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση κινητοποιήθηκε στην Πάτρα. Προσήχθη αρχικά στο αστυνομικό Μέγαρο Πατρών και στη συνέχεια στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Πύργου, όπου και συνελήφθη. Υπό το βάρος των αποδεικτικών στοιχείων, ομολόγησε ότι διέπραξε τις ανθρωποκτονίες της 37χρονης και του 32χρονου, κάτι που έπραξε και ενώπιον του ανακριτή Αμαλιάδας, ο οποίος λίγες ημέρες μετά τη σύλληψή του διέταξε την προσωρινή του κράτηση. Όμως ο 69χρονος δεν ομολόγησε ποτέ ότι σκότωσε τα δύο μωρά, λέγοντας πως δεν θυμάται τίποτα.